Έχουμε μια πολύ πυκνή ατζέντα στον μικρό μας τσιτόπο. Θέλω λίγο όμως να ξεκινήσουμε αρχικά με μια είδηση που γράψαμε και εμείς στο Λευκάδα του Ντέγκη στο prismaradio.gr και έχει να κάνει με τις πληροφορίες που θέλουν τον αντιδήμαρχο τον κύριο Βεργίνη να έχει υποβάλει σήμερα την παρέτησή του στο γραφείο του δημάρχου του κύριου Βεργίνη. Πρέπει να σας πω πως ο κύριος Βεργίνης εχθές, όσοι παρακολουθούσατε το Δημοτικό Συμβούλιο, εντάξει, μπορεί να μην ήταν ορατό από την κάμερα, από την μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πλέον η Δημοτική Αρχή το υλοποίησε και μεταδίδεται και με εικόνα και με ήχο από το επίσημο κανάλι στο YouTube, για να μπορούν και οι φίλοι να το παρακολουθούν. Μπορείτε, για παράδειγμα, να συνδέσετε και το YouTube κατευθείαν στην Smart τηλεόρασή σας και να βλέπετε όλες τις εξελίξεις. Λοιπόν, για θέματα σημαντικά που αφορούν τον τόπο μας, ο κύριος Βεργίνης είναι μια σειρά παραγόντων που τον έχουν φτάσει μέχρι εδώ, όμως μέχρι να δούμε αν θα οριστικοποιηθεί αυτή η παρέτηση, αν θα γίνει μάλλον αποδεκτή από τον κύριο Βεργίνη, θα μείνουμε εδώ στα σενάρια που τον θέλουν και μάλιστα να έχει πάρει πρωτόκολλο η παρέτησή του σήμερα. Περιμένουμε την αντίδραση του κύριου Βεργίνη πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς να πούμε ότι επικοινωνήσαμε σήμερα, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τον κύριο Βεργίνη. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να μην είχε χρόνο να μας απαντήσει ή να μην είχε διάθεση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο σας γράφουμε πάντα είναι διασταυρωμένο από πάρα πολλές πηγές, δεν το λέμε αυθαίρετα. Και βεβαίως μένει να δούμε τώρα αν θα επιβεβαιωθούν κάποιες φωνές που βάζουν ένα στοίχημα και λένε ότι μπορεί να είναι και άλλοι στο μέλλον που μπορεί να ακολουθήσουν ένα τέτοιο μονοπάτι. Αυτό μπορεί να το λένε κάποιοι που γνωρίζουν ότι ο κύριος Βεργίνης έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο διοίκησης. Πολλές φορές ζητάει κάποια πράγματα, ίσως θέτει χρονοδιαγράμματα και μπορεί να υπάρχει και ένα πλαίσιο αυστηρότητα στο να είναι πιο αποτελεσματικός, η αλήθεια είναι. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα τα καταγράψει η ιστορία. Λοιπόν, πάντως να ξέρετε ότι εκεί στα πηγαδάκια του Δημοτικού Συμβουλίου εχθές συζητιόταν πάρα πολλά ζητήματα και μάλιστα από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής υπόθηκε ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε και άλλα σημαντικά έργα να απεντάσσονται και μάλιστα η Δημοτική Αρχή θα επιρρύψει ευθύνες για την κατάσταση αυτή, καθώς ίσως δεν έγιναν τα προβλεπόμενα. Άρα λοιπόν περιμένουμε με αγωνία να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα έργα τα οποία υπερθεμάτισε ο κύριος Καλός όταν παρέδιδε το κλειδί της πόλης στον κύριο Βεργίνη, κάνοντας για μια πολύ σημαντική πρίκα και πολλές φορές υπερασπιζόμενος στα έργα αυτά. Οι πληροφορίες λένε πως το επόμενο διάστημα θα βγουν και άλλα έργα και θα απενταχθούν από το χρηματοδοτικό πλαίσιο και χρηματοδοτικό πρωτόκολλο. Δυσάρεστο αυτό, ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα σωθούν έστω και στο παραπέντε. Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και να μείνουμε στο θέμα του συμπαραστάτη του Δημότη. Γράψαμε σήμερα ένα άρθρο και θέλω λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να δώσω και κάποιες απαντήσεις, γιατί έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα και πολλοί ίσως θεωρούν ότι το σχόλιο το οποίο έχουμε κάνει εδώ και όλα όσα έχουμε πει φωτογραφίζοντας τον κύριο Γαζή έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο ίσως επηρεασμού. Δεν θέλω να το ενστερνιστώ. Το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει μια απήχηση της εκπομπής αυτής, πάντα εκφράζουμε τις προσωπικές μας απόψεις και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά πως με κανέναν σε προσωπικό επίπεδο δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση. Από εκεί και πέρα όμως, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να κρίνει έναν άνθρωπο και από το έργο του. Δηλαδή, ξέρετε τι με ενοχλεί γενικότερα όταν ακούω κάποιος να λέει «Έχω 30 χρόνια στην αυτοδιοίκηση». Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Γενικότερα, υπό ποιες προϋποθέσεις είναι κάποιος στην αυτοδιοίκηση? Δηλαδή, μπορεί και εγώ, για παράδειγμα, δεν το λέω για τον κύριο Γαζή, να θέλω να είμαι επαγγελματίας αυτοδιοίκησης, τη μία να πηγαίνω με τον έναν υποψήφιο, την άλλη με τον άλλον, και από εκεί και πέρα πρέπει να κριθούμε και από το έργο μας. Δεν υποβαθμίζω ούτε ισοπεδώνω κάποια πράγματα. Απλά αυτό το οποίο στυλίτευσα μέσα από την εκπομπή αυτή είναι η λογική του βολέματος. Και επίσης η λογική του ότι εσύ θεωρείς ότι έχεις εξασφαλίσει τα συγκεκριμένα κουκιά για να πάρεις τη θέση του συμπαραστάτη του Δημότη. Όταν, για παράδειγμα, μπορεί να μην ισχύει κάτι τέτοιο ή όταν
δεν έχεις εξασφαλίσει αν αυτοί που σου δίνουν τα χέρια και σου κουνάνε την πλάτη θα σε ψηφίσουν. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι το είχαμε πει και σε προηγούμενο σχόλιο και μάλιστα είχε γραφτεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φίλοι και φίλες, ότι ο κύριος Γαζής είχε εξασφαλίσει το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης του κύριου Βεργίνη. Και μάλιστα και σε προηγούμενο σχόλιο σας μετέφερα και ρεπορτάζ ότι ο ίδιος απευθύνθηκε και σε Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης του κύριου Καλού για να βολιδοσκοπήσει, να εξασφαλίσει την αυξημένη πλειοψηφία που χρειαζόταν. Δηλαδή 17 συν 2, 19 για να εκλεγεί. Και μάλιστα σχολιάσαμε και είχαμε πει ότι πρέπει να έχεις και πολιτικό θάρρος, θράσος για να πηγαίνεις και να απευθύνεις σε έναν επικεφαλή, μάλλον όχι, σε μια παράταξη όπου ουσιαστικά μέχρι και το παραπέντε έλεγες ότι θα είμαι μαζί σου και την τελευταία στιγμή όταν κατάλαβες ότι δεν θα εκλεγεί ο δήμαρχος, διότι κάποιοι έλεγαν στον κύριο Γαζή ότι μπορεί να εκλεγείς εσύ με την παράταξη του κύριου Καλού, γύρισε στην πιφτέκα. Είναι αυτό που είχαμε πει. Και όπως μου είπε σήμερα και ένας δημοτικός σύμβουλος, έπρεπε να βάλω τίτλο «Γύρισε στην πιφτέκα και κάηκε». Δεν βάλαμε όμως εμείς αυτόν τον τίτλο. Και θέλω να πω πως εμένα με είχε ενοχλήσει τότε, θα γίνω γραφικό στο γεγονός ότι επιτακτικά διαψεύδεις μια πληροφορία την οποία τη γνωρίζω. Και είχα πει ότι θα εκτεθείτε τότε. Αυτό εμένα με είχε ενοχλήσει σε επαγγελματικό επίπεδο, όταν μου ακυρώνεις τη δουλειά, γιατί σας το έχω πει όπως και το είπα και σε πολλούς που συζήτησα, αν υπήρχε μια προσέγγιση διαφορετική, πάντα τηρούμε και το off the record και ο σκοπός μας δεν είναι να φέρουμε σε δυσκολίες κανέναν. Τώρα λοιπόν πάμε στην ουσία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, θέλω να σας πω ότι ευνηδιαστήκαμε όλοι με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας εχθές, γιατί περιμέναμε μια διαφορετική εξέλιξη με βάση το ότι διέρεαν συγκεκριμένη υποψήφια. Δηλαδή θέλω να σας πω πως σύμφωνα από το δικό μου ρεπορτάζ, επειδή γράψαμε κιόλας και εκτιμήσαμε ότι μπορεί να μην ήθελε ουσιαστικά τον συμπαραστάτη του Δημότη η Δημοτική Αρχή, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γι' αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ μου. Με την έννοια το ότι ο κύριος Βεργίνης ήθελε να υπάρχει ο συμπαραστάτης του Δημότη και μάλιστα να πει πως είμαστε από τους λίγους δήμους, νομίζω πόσους δήμους, 30 έχουν επιλέξει συμπαραστάτη του Δημότη, και ουσιαστικά να πει να εγώ το υλοποίησα σε αντίθεση με τους προηγούμενους δημάρχους που δεν το είχαν υλοποιήσει. Λοιπόν, και μάλιστα πρέπει να σας πω πως ο ίδιος είχε πείσει και συγκεκριμένα πρόσωπα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Εκτός από τον κύριο Γαζή, πρέπει να σας πω πως και η κυρία Φίλιππα Εφροσύνη πληρούσε για την παράταξη του κύριου Βεργίνη τα ιδανικά χαρακτηριστικά, με την έννοια ότι η ίδια ήταν υποψήφια στις αυτοδιοικητικές εκλογές, οπότε δεν είχε μπει στην τριβή του ψηφοδελτίου του Δημοτικού. Ο κύριος Γαζή λοιπόν το τελευταίο διάστημα διέρε και έλεγε στα καφενεία ότι εγώ έχω εξασφαλίσει τις ψήφους της παράταξης του κύριου Βεργίνη και περιμένω δύο παραπάνω για να εκλεγώ. Το ζήτημα είναι ότι στην πρώτη ψηφοφορία ο κύριος Γαζής πήρε 7 ψήφους, ο κύριος Θερμός Ιωάννης 1, ο κύριος Κακλαμάνης Θωμάς 2, η κυρία Σκληρού Γεωργία 4, η κυρία Τάνκα Κατερίνα Αλεξία 0, η κυρία Φίλιππα Εφροσύνη 4, η κυρία Χατζηπαπαδήμητρα 4 και ο κύριος Βουκελάτος Φίλιππος 1 ψήφο. Προβληματιστήκαμε και λέμε τι συνέβη. Στην επαναληπτική ψηφοφορία, ο κύριος Βουκελάτος, ενώ πήρε 1 ψήφο, παίρνει 0. Ο κύριος Γαζής 6 από 7, ο κύριος Θερμός 1, ο κύριος Κακλαμάνης 2, η κυρία Σκληρού 3 από 4, η κυρία Τάνκα 0, η κυρία Φίλιππα 4 και η κυρία Χατζηπαπά Δήμητρα 7. Οπότε λοιπόν προβληματιστήκαμε και είπαμε τι έχει συμβεί εδώ. Πάμε λοιπόν τώρα να γυρίσουμε σε αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή. Ο κύριος Βεργίνης άκουσε τον προβληματισμό που υπήρξε μέσα από την δημοτική του παράταξη και είχε να κάνει με το γεγονός του θεσμού του συμπαραστάτη, ο οποίος προφανώς δεν είχε γίνει κατανοητός ποιος είναι ο συγκεκριμένος ρόλος του συμπαραστάτη του Δημότη. Και εκτιμήθηκε ότι μελλοντικά αυτός ο θεσμός ίσως προσθέσει περισσότερα προβλήματα τη δεδομένη χρονική στιγμή από ό,τι λύση. Διότι πρέπει να σας πω πως ο συμπαραστάτης του Δημότη λειτουργεί
επί εγγράφων. Δεν είναι δηλαδή, για παράδειγμα, παίρνουμε τον Παναγιώτη Κουνιάκη να μεσολαβήσει και να πάρει τηλέφωνο στην πολεοδομία για να μου τρέξουν την υπόθεση ή ουσιαστικά να μεσολαβήσει σε μια αντιπαράθεση που μπερέχω με τη Δημοτική Αρχή. Και επειδή αυτό ουσιαστικά φάνηκε και γράφτηκε και από μια μερίδα υποψηφίων που μπορεί να μην είχαν καταλάβει ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο, εκτιμήθηκε πως στην δεδομένη χρονική στιγμή καλό θα ήταν να μην μπει η Δημοτική Αρχή σε αυτή τη διαδικασία, παρόλο που σας λέω ότι ο κύριος Βεργίνης πιστεύει σε αυτό το θεσμό και ήθελε να υπάρξει συμπαραστάτης του Δημότη. Έτσι λοιπόν δόθηκε η γραμμή της χαλαρής ψήφου, δηλαδή ψηφίστε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι, και το σημειώνουμε, ο κύριος Γαζής πήρε 7 στην πρώτη ψηφοφορία, 6 στη δεύτερη. Έκπληξη ήταν η κυρία Σκληρού, με την έννοια ότι η κυρία Σκληρού, ενώ πόνταρε ίσως στις ψήφους της Λαϊκής Εισπύρωσης για λόγους αρχής ο Βεργιώτης από την παράταξη, οι κύριοι Βεργιώτηδες δεν ψήφισαν. Οπότε λοιπόν, όπως έγραψε σε ένα σχόλιο η κυρία Σκληρού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη δεύτερη ψηφοφορία ένας που κατάλαβαν ότι την ψήφισε πήρε την ψήφο πίσω και πήγε 3. Τώρα σημειώνω ότι ο κύριος Βουκελάτος Φίλιππος, ο οποίος είναι και ο στέλνει τα δελτία τύπου του ΠΑΣΟΚ, πήρε 1 ψήφο στην πρώτη ψηφοφορία, 0 στην δεύτερη, και μάλιστα σχολιάστηκε αυτό, δηλαδή έκανα μια συζήτηση σήμερα και μου είπαν ότι ΠΑΣΟΚ και η παράταξη του κύρου Καλού δεν τον στήριξε. Βέβαια, εγώ σήμερα σε μια επικοινωνία για το ρεπορτάζ που είχα με τον κύριο Καλό, ο κύριος Καλός μου είπε ότι εμείς κατεβήκαμε ως μια ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη στις εκλογές και δεν είχαμε καμία υποχρέωση να ψηφίσουμε με κομματικά κριτήρια. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε πως ίσως η κατεύθυνση των ψήφων της παράταξης του κύριου Καλού να πήγε στην υποψηφιότητα της κυρίας Χατζηπαπά. Και μάλιστα ακούγονταν ότι σε μια βολιδοσκόπηση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, από στελέχη να στηριχθεί η υποψηφιότητα του κύριου Βουκελάτου, υπόθηκε ότι υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις και κάποιες έτσι υποσχέσεις προς την στήριξη του συγκεκριμένου προσώπου. Έτσι λοιπόν, ναυάγησε και η δεύτερη ψηφοφορία. Τώρα δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, φίλοι και φίλες, αν θα έρθει πάλι το ζήτημα. Νομίζω όμως ότι θα παραπεμφθεί στις καλένδες και θα σταματήσει εδώ η όλη διαδικασία. Οπότε λοιπόν, κάνουμε τώρα ταμείο και υπάρχουν τα παράπονα. Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά εχθές και μάλιστα πρέπει να σας πω πως και συγκεκριμένοι υποψήφοι είχαν χαρτί και μολύβι και έγραφαν και έβλεπαν τις ψήφους που μπορεί να είχαν υποσχεθεί κάποιοι ότι θα πάρουν και τι πήραν στην πραγματικότητα. Οπότε, επειδή τα κουκιά είναι μετρημένα, αντιλαμβάνεστε πως σχηματίστηκε έτσι μια εικόνα. Αυτά όμως συμβαίνουν στην πολιτική. Τέλος πάντων, αυτό το θέμα χθες έληξε άδοξα. Πρέπει να σας πω ότι η προσωπική μας εκτίμηση ήταν πως έτσι θα έλυγε, γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρξει η αυξημένη πλειοψηφία, δεν θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το πρόσωπο κύρους που να μπορέσει να δημιουργήσει μια σύνθεση διαπαραταξιακή για να μπορέσει ίσως να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει, και βάζουμε μια άνω τελεία εδώ.